Και θα θέλαμε λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο σας για την απόφαση, την οποία την γνωμοδότηση μάλλον που έλαβε πριν από λίγο το αρχαιολογικό συμβούλιο σχετικά με το αίτημα του διάσημου οίκου Γκούτσι να στήσει μια πασαρέλα να κάνει ένα ντεφιλέ στην Ακρόπολη. Ναι, και εγώ πληροφορήθηκα τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που ήταν απορριπτική για αυτή την πρόταση παραχώρησης. Βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Είναι νομίζω η σωστή απόφαση. Αύριο θα έχω και την πλήρη αιτιολόγηση αυτής της απόφασης, αλλά θεωρώ ότι ο Παρθενώνας είναι ένα πολύ μεγάλο, σπουδαίο μνημείο, όχι μόνο της δικής μας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά είναι ένα σύμβολο, ένα παγκόσμιο σύμβολο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, που εμείς οι Έλληνες έχουμε την υποχρέωση να το προστατεύουμε και να το κρατάμε, να διατηρούμε το κύρος του, ιδιαιτέρως όταν παραμένει αδιάκοπη η προσπάθειά μας για την αποκατάσταση και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι πράγματι το σύμβολο των συμβόλων και είμαστε εξαιρετικά τυχεροί, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε κληρονομήσει τόσα πολλά, τόσα σπουδαία μνημεία. Υπάρχει προφανώς το χρέος να τα σεβόμαστε από κάθε άποψη. Από την άλλη πλευρά είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας. Είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή, είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία να βρούμε τον σωστό τρόπο να τα προβάλλουμε κάθε φορά, να προσελκύουμε και τους τουρίστες, να προσελκύουμε και τις παγκόσμιες καμπάνιες. Είναι πολύ λεπτό. Κοιτάξτε, εμπροκειμένο για τον Παρθενώνα δεν είναι λεπτό. Είναι το μνημείο των μνημείων. Είναι όλος ο δυτικός πολιτισμός συμβολίζεται με αυτό το σπουδαίο μνημείο. Επομένως η απόφαση νομίζω ότι ήταν σαφής και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και βεβαίως πάντα όταν τα θέματα αυτά τα χειρίζονται διακεκριμένοι άνθρωποι του πολιτισμού βρίσκουν πάντα τις καλύτερες λύσεις, γιατί υπάρχει μία αγάπη, είναι η αγάπη για αυτά τα μνημεία και πάντα κανείς σκέφτεται το καλύτερο, έχει βεβαίως πάντα επίσης στο μυαλό του ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες σε αυτές τις υποθέσεις. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα είναι αυτό το οποίο πιστεύω βαθύτατα και δεν θα ήθελα να το επαναλάβω. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε.